Μου ζητήσατε να σας δείξω αρώματα που είναι ιδανικά για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού, ώστε να τα φοράμε το πρωί στο γραφείο και όχι μόνο και στο κατάστημα που μπορεί να εργαζόμαστε και γενικότερα στην εταιρεία και σε όποια δουλειά και να κάνουμε τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Κάπως σαν τις μέρες που διανύουμε αυτόν τον Ιούλιο που νομίζω ότι μας έχει δώσει έτσι να καταλάβουμε ότι δεν αστιεύεται και θέλει λίγο να μας ψήσει. Δεν πειράζει όμως, εμείς έχουμε τα όπλα στα χέρια μας για να νιώθουμε ε, αναζωογονητικά θα έλεγα όλη τη διάρκεια που κυκλοφορούμε τα πρωινά ε, στον χώρο εργασίας και γενικότερα στους δρόμους και βέβαια έχουμε και τα ειδικά αρώματα που μας προσφέρουν την αίσθηση καθαριότητας, ευεξίας ε, και αν μη τι άλλο μας φτιάχνουν και λίγο τη διάθεση και μας ταξιδεύουν. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν το θέμα του σημερινού βίντεο εννοείται, μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάει αμέσως τώρα. Α, εν τω μεταξύ μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και έτσι να μην χάνετε κανένα μυρωδάτο βίντεο. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου perfume lovers αυτού του καναλιού σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα διαχρονικό και μάλιστα θα έλεγα για πάντα αγαπημένο άρωμα για εμένα το αζόν από Christian Dior. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μάσκ άρωμα ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες, για τον χώρο εργασίας. Κάθε φορά που το φοράω αισθάνομαι ότι έχω επάνω μου ένα φρεσκοπλημένο και φρεσκοσιδερωμένο λινό λευκό πουκάμισο καθαριότητας άρωμα, άρωμα όμως που έχει και τα θηλυκά στοιχεία του και μάλιστα ε, είναι αναγνωρίσιμο από τους γύρω σας, έχει πολύ καλή προβολή, δεν ενοχλεί κανέναν και θα λαμβάνετε και πολλά κοπλιμέντα γι' αυτό. Ε, να καταλάβετε, στο δικό μου δέρμα κρατάει μέχρι να γυρίσω το βράδυ στο σπίτι, ακόμα και αν δεν το έχω ανανεώσει ε, στη διάρκεια της ημέρας. Καταπληκτικό για αυτήν την περίσταση, πουρπουαζόν. Από Christian Dior. Στη συνέχεια θα σας δείξω ε, μια διαφορετική οικογένεια ε, αρωμάτων που είναι έτσι πιο φρουτόδη θα έλεγα και έχουμε από τον Νίκο Σανέλ το Chance Ο ε, Tendre. Όμως όχι στο De Parfum, προσοχή, το καλοκαίρι νομίζω το γνωρίζετε όλοι και όλες ότι είναι ιδανικά τα του τουαλέτ ειδικά στη χώρα μας. Οπότε επιλέξτε το του τουαλέτ που είναι πιο φρέσκο, πιο φρουτόδι, πολύ ε, 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 αναζωογονητικό και μάλιστα εμένα προσωπικά μου φτιάχνει και την ε, διάθεση ε, σε όποια εργασία και να εργάζεστε, είμαι βέβαιη ότι θα εντυπωσιάζονται και οι γύρω σας, θα είναι ευχάριστη η μυρωδιά σας, δεν θα πνίγει κανέναν, δεν θα ενοχλεί κανέναν και η διάρκεια είναι περίπου κοντά στις 3 με 4 ώρες. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας μου το ανανεώνω. Όμως με ευχαριστεί πολύ και έτσι ενδεικτικά για να καταλάβετε τη δική μου εργασία ε, όπου βιοπορίζομαι από αυτήν πολλά χρόνια τώρα, είναι η συμβουλευτική ψυχολογία και η ειδική παιδαγωγική. Οπότε στις συνεδρίες μου είτε με ενήλικες είτε με παιδάκια και τα δύο αυτά που σας δείχνω, είναι πάρα πολύ ευχάριστα, δεν ενοχλούν κανέναν και μάλιστα ειδικά στα παιδάκια αρέσει πάρα πολύ το το τσάνσο τάντρ και με και μου λένε κυρία τι ωραία που μυρίζετε Οπότε είναι δοκιμασμένα τα αρώματα που σας δείχνω ακόμα και στις πιο έτσι ε, ιδιαίτερες θα έλεγα και απαιτητικές εργασίες. Στη συνέχεια θα σας δείξω από τον Νίκο Ετάτε Λιμπριντοράνς το Remarkable People που εδώ έχουμε μια διαφορετική οικογένεια ε, αρώματος. Έχουμε να κάνουμε με άνοιγμα περγαμόντου, αγκαλιά θα έλεγα ε, μαζί με με σαμπάνια, μία πολύ αναζωογονητική αίσθηση από τις φυσαλίδες της σαμπάνιας, σε συνδυασμό με λίγο ε, πιπεράκι και στο τέλος ε, κλείνει με μία κρεμώδη υφή σανταλόξυλου. Όλο αυτό είναι ένα ιδανικό, αξιόλογο άρωμα και ασυνήθιστο, ιδανικό για το γραφείο και για πρωί. Ε, το έχω πολύ ευχαριστηθεί. Αρκούν λίγα σπρέι και διατηρείται πάνω μου τουλάχιστον θα έλεγα 7 ώρες. Είναι σε οντε παρφάμα αλλά έχει τέτοιες νότες που επιτρέπεται ακόμα και με καύσονες να το φοράω και να το ευχαριστιέμαι και εγώ αλλά και όσοι ε, συνεργάζονται και βρίσκονται στην εργασία μου μαζί μου. Μετά θα δούμε κάτι διαφορετικό κάτι πολύ ρομαντικό και θηλυκό για όσες αγαπάτε τα θηλυκά αρώματα εδώ έχουμε το αμέθιστ από τον Νίκο Λαλίκ όπου ανοίγει με κόκκινα φρούτα μουρα φραγκοστάφυλλο και άλλες νότες φρούτων ε, μαζί όμως με τα υπόλοιπα στοιχεία και νότες που περιέχει, αυτό που μας δίνει είναι ένα πολύ ρομαντικό και ιδιαίτερο άρωμα που τελειώνει σε πουντρέ ε, αίσθηση. Πολύ ωραίο, πολύ εγωιτευτικό, πολύ καθημερινό αλλά και ξεχωριστό άρωμα και μάλιστα θα έλεγα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι νης η σύνθεσή του, γιατί ε, διαφέρει, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Ρίξτε του μια ματιά, ελπίζω να το βρείτε σε κάποια καταστήματα, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί παντού. Παρόλα αυτά εγώ, όπως και στα υπόλοιπα, θα σας αφήσω link κάτω στο κουτί περιγραφής και ε, αυτό το συγκεκριμένο είναι και αρκετά οικονομικό, αλλά η ποιότητά του είναι καταπληκτική. Αυτά εδώ λοιπόν όπως βλέπετε είναι αρώματα που φοριούνται άνετα όποια δουλειά και να κάνουμε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη οικογένεια αρωμάτων, ιδανική για τους καύσονες, ιδανική για το γραφείο, και γενικότερα για όποια εργασία και να κάνουμε. Είναι τα green αρώματα, τα fresh αρώματα, που έχουν πράσινες νότες στην καρδιά τους, αλλά σίγουρα το άνοιγμα είναι έτσι ένα φρέσ δημιούργημα, που μας αναζωογονεί και αισθανόμαστε την καθαριότητα ε, όλη μέρα επάνω μας. Ε, εδώ σας έχω το τσάνσο fresh από τον Νίκο Σανέλ, που είναι ένα γκέρλι δροσερό φρέσ άρωμα με ιδιαίτερη ήριδα όμως που το κάνει πολύ χαρούμενο, πολύ ευδιάθετο άρωμα που τουλάχιστον αγαπώ να φοράω τις πολύ ζεστές ημέρες τα πρωινά μου. Πολύ καλή διάρκεια για οντε τουαλέτ αλλά ξέρουμε ότι οι πράσινες νότες μας δροσίζουν οπότε τα επιλέγουμε αυτά τα αρώματα όταν βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα. Αντίστοιχα πάλι από τον Νίκο Σανέλ, σας έχω το number 19 στο Πουντρέ. Εδώ έχουμε ο De Parfum έκδοση, που είναι λίγο πιο διαχρονική μυρωδιά, μου επιτραπεί έτσι η φράση. Έχει λίγο πιο έντονα στοιχεία πράσινα, σε σχέση με το φρες, το τσάνς, όμως είναι ένα θηλυκό εντυπωσιακό άρωμα για γραφείο. Για ρίξτε του μια ματιά αν δεν το γνωρίζετε. Αν πάλι γνωρίζετε το κλασικό number 19 στο του αλετ, θα καταλάβετε ότι αυτή είναι η πιο ελαφριά του έκδοση. Το τελείωμα είναι πουντρέ πέρα από την καθαριότητα και την αναζωογονητική διάθεση που μας προσφέρει. Τελειώνει και στεγνώνει με μια πολύ ωραία πουντρέ ε, αγαπητή σε μένα τουλάχιστον αίσθηση και μετά σας έχω να περάσουμε στον ε, στο Νίκο Πράντα και θα δούμε το πολύ γνωστό, είμαι βέβαιη, το ξέρετε όλες, το Iris από την σειρά Infusion. Όλη η σειρά είναι ιδανική για το γραφείο τους καλοκαιρινούς μήνες. Το συγκεκριμένο όμως είναι το πιο αγαπημένο μου. Εδώ τι να σας πω, πάλι νιώθω ότι είναι λες και έχω βγει από το ντους με, και έχω κάνει μπάνιο με ένα σαπούνι πολυτελείας. Άρωμα καθαριότητας, άρωμα που με ταξιδεύει, άρωμα που με βοηθάει να βγάλω εις πέρας την πιο απαιτητική μέρα στην εργασία μου, άρωμα που είναι ιδανικό αν εργάζεστε με παιδάκια, όπως όταν έχω συνεδρίες εγώ με παιδιά, ε, τότε είναι που το επιλέγω ε, και όχι μόνο βέβαια. Και μάλιστα όταν το φοράω μαζί με το body lotion του, κρατάει πάρα πολλές ώρες. Φανταστικό, αγαπημένο μου, εύκολο αλλά και πολύ elegant άρωμα από τον Νίκο Πράντα, το αγαπημένο Infusion The Iris και περνάμε στην πιο αγαπητή οικογένεια αρωμάτων για τις πολύ ζεστές ημέρες που είναι τα κυτρόδη αρώματα, τα αρώματα με περγαμόντο, τα αρώματα που είναι πολύ ευκολοφόρετα ακόμα και σε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ένα τέτοιο άρωμα είναι το νερολί πορτοφίνο άκουα από τον Νίκο που εδώ καταλαβαίνετε η φρεσκάδα από το νερολί, το περγαμόντο και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει και οι νότες που περιλαμβάνει είναι ιδανικό για να μας δίνει ενέργεια, να μας ξυπνάει θα έλεγα πρωί πρωί και να μας φρεσκάρει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξέρετε το άρωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για την ψυχολογία μας όσο και κουραστική ημέρα να έχουμε, όσο και κουραστική εργασία να έχουμε, όταν μπορούμε να ανανεώνουμε τακτικά το άρωμά μας, μας βοηθάει στην διάθεση, μας βοηθάει, μας τονώνει την ενέργεια δηλαδή και μας ταξιδεύει, όπως λέω εγώ, πάρα πολλές φορές το αισθάνομαι, σε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από τον χώρο που εργαζόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ αντιλαμβάνομαι τα άνθη της λεμονιάς, λες και βρίσκομαι εκείνη την ώρα ε, σε έναν κήπο. Ξέρετε, η όσφρηση είναι η πιο δυνατή αίσθηση που κρατάει μνήμες, που κρατάει έτσι εμπειρίες πολύ πολύ έντονες στο μυαλό μας. Και στη συνέχεια θα δούμε ένα κύτρο εντελώς διαφορετικό από όλα όσα κυκλοφορούν εκεί έξω, το de Citron Noir από τον Νίκο Ερμές. Και εδώ έχω να σας πω ότι το κύτρο μαζί με τον καπνό, το τσάι, το λάιμ και αν θυμάμαι καλά και κάποια ξύλα που περιέχει, ε, μας δείχνει το ταλέντο που έχει η αγαπημένη μου Κριστίνα Γκέλ που δημιουργεί αριστουργήματα η συγκεκριμένη αρωματοποιός είναι ένα αρώμα που αξίζει να το κοιμάσετε αν δεν το γνωρίζετε. Γιατί πέρα από το ότι είναι τόσο διαφορετικό, είναι και πολύ απολαυστικό. Εμένα προσωπικά μου δίνει ενέργεια, με ξυπνάει, με ευχαριστεί να το φοράω μετά από το πρωινό ντους πριν ξεκινήσω για την εργασία μου και απολαμβάνω όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα επίσης πολύ καλοκαιρινό, δροσερό και θαλασσινό άρωμα είναι το «Ode Marveille Blue» πάλι από τον Νίκο Ερμές και την Κριστίνα Γκέλ, όπου εδώ οι δάτινες νότες, το, οι νότες, το αλάτι και τα ξύλα, παρέα με το πατσουλί που του δίνουν και βάθος και ένταση, το καθιστούν ένα άκρος δροσιστικό άρωμα για τα πρωινά μας φοριέται θεωρώ και από άντρες είναι ιδανικό για τις πολύ ζεστές μέρες με τεράστια διάρκεια όπως όλα τα μαρβέγι του οικού Ερμές και νομίζω ότι αν δεν το γνωρίζετε καλό είναι να το δοκιμάσετε και να μου πείτε μάλιστα και πως σας φαίνεται έχει μια elegant μυρωδιά αλλά από την άλλη είναι και τόσο υδάτινο που νομίζεις ότι θέλεις να λουστείς με αυτό τις ημέρες ειδικά ε, του καύσωνα. Είναι άκρος καλοκαιρινό και πολύ μοναδικό. Και πάμε να δούμε ένα πλέον κλασικό άρωμα από τον Nico Dolce Cabana, το Light Blue O ε, Intense, που είναι γνωστό σε όλες και όλους μας. Μπορεί να είναι συνηθισμένο, μπορεί να είναι πολύ δεν πάβει όμως να είναι κατάλληλο για το καλοκαίρι. Είμαι βέβαιη ότι όλες το έχουμε φορέσει κάποια στιγμή ή στην έκδοση Eau de Parfum ή στην έκδοση Eau Intense που σας δείχνω εδώ. Ιδανικό για το γραφείο, ιδανικό για πρωινέ ώρες και μάλιστα με πολύ ζέστη και έτσι θερμές ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ε, δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό, το γνωρίζετε, έχει ένα άνοιγμα έτσι μες το λεμόνι διακρίνεται αρκετά, αλλά εδώ στο Intense γίνεται και πολύ θηλυκό και αισθησιακό κατά τη γνώμη μου Μία ακόμα επιλογή που είναι ιδανική για τις κυρίες και τους κυρίους, που θέλουν ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες να φοράνε κάτι πιο γλυκό θα λέγαμε, ή λίγο έτσι πιο ζεστό, πιο θερμό άρωμα, όχι όμως ε, αποπνικτικό, είναι το νέο μου μωρό που μπορώ να σας παρουσιάσω, το Aqua di Parma από τη σειρά Blue Mediterraneo το Mandorlo di Sicilia ε, τι να πω, εδώ έχω ένα καινούριο άρωμα που λατρεύω να φοράω, σκεφτείτε ότι το έχω τρεις-τέσσερις ημέρες και κοιτάξτε πόσο έχω βάλει, μόνο πολύ το ενδιαφέρον μου και εδώ έχουμε ένα άνοιγμα από πράσινο αμύγδαλο, που έρχεται και χορεύει, θα έλεγα, μαζί με τη βανίλια μπέρμπον. Που περιέχει και δίνει μία τόσο ωραία, ε, αισθησιακή ε, τρυφερή μυρωδιά, ε, γλυκιά μυρωδιά, καθόλου λιγοτικό πολύ ελαφρύ, πολύ διακριτικό και ασυνήθιστο. Το αγαπώ πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι όταν έχω συνεδρίες με ενήλικες και χρησιμοποιώ και φοράω αυτό το άρωμα, και ο χώρος μυρίζει και του βλέπω γιατί μου το λένε ότι του αρέσει αυτή η μυρωδιά που πλανάται στον αέρα του ηρεμεί, τους γαλινεύει και τους επηρεάζει θετικά. Και έτσι καταλαβαίνω τι σημασία έχει η επιλογή αρώματος ανάλογα με την περίσταση και πόσο επηρεάζει και τους γύρω μας, γι' αυτό πρέπει και να είμαστε προσεκτικοί στο τι φοράμε, γιατί ε, να έχουμε, να λάβουμε υπόψη μας την ε, ψυχολογία που επηρεάζουν τα αρώματα και τη δική μας και των ε, διπλανών μας. Και τέλος μια άλλη επιλογή, μια άλλη οικογένεια που μπορείτε να επιλέξετε και το χώρο εργασίας σας, τους πολύ ζεστούς μήνες του καλοκαιριού είναι τα αρώματα που περιέχουν ένα λουλούδι αν αγαπάτε τα φλωράλ και εδώ σας έχω επιλέξει το ντουσόν από τον Νίκο διπτήκ που περιέχει ως κυρίαρχο άνθος την τουμπερόζα Με τόσο ζωντανό τρόπο γιατί τα εθέρια έλαια είναι φυσικά, με τόσο ωραίο τρόπο που εξελίσσεται το συγκεκριμένο άρωμα σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία και νότες που περιέχει, που είμαι βέβαιη ότι όσες και όσοι αγαπάτε την ε, τουμπερόζα θα ενθουσιαστείτε και με το συγκεκριμένο αριστούργημα του οικού διπτύκ. Κυκλοφορεί βέβαια και στο όντε του ε, για πιο ελαφριά απόδοση της ίδιας μυρωδιάς. Καταπληκτικό και το ντουσόν για φλωράλ επιλογή ε, για τη δουλειά μας. Λίγο πολύ αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα, γενικότερα ήθελα να σταθούμε στις οικογένειες αρωμάτων που φοράμε ε, πρωί ε, στο χώρο εργασίας και ε, καλό είναι να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τα πολύ έντονα αρώματα, τα πολύ γλυκά αρώματα, τα πολύ έτσι πώς να τα χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, αρώματα που είναι με συνθετικές νότες και φαίνεται ότι έχουν συνθετικές νότες, από δηλαδή της βανίλιας ή από μίμηση της ήριδας και πάει λέγοντας, γιατί αφήνουν πολύ πιο μεγάλο στίγμα και έτσι δεν είναι κατάλληλα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν τα χρησιμοποιούμε ή για έναν κλειστό χώρο που συνοστιζόμαστε άτομα για να εργαστούμε ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτό το βιντεάκι εννοείται περιμένω τα σχόλιά σας περιμένω να μου πείτε και τα δικά σας αγαπημένα αρώματα που φοράτε στην εργασία σας και θα χαρώ να επικοινωνήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά στα σχόλια σας χαιρετώ να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα καλές διακοπές όσοι παίρνετε τώρα άδεια και εμείς θα συνεχίσουμε και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή σε ένα νέο μυρωδάτο βίντεο. Πολλά πολλά φιλάκια, γεια σας!